Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διαγράφει λαμπρές προοπτικές για την εξέλιξη του τουρισμού, καθώς η περιοχή διαθέτει πλούσια φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά και αυθεντική τοπική κουλτούρα. Οι λόγοι που καθιστούν την Ξάνθη ελκυστικό τουριστικό προορισμό είναι πολλοί αλλά και ποικίλοι. Καταρχάς, η Ξάνθη φημίζεται για την γραφική παλιά πόλη της, που εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική της και τα στενά της σοκάκια, ενώ τα πολυάριθμα φεστιβάλ όπως το Ξακουστό Καρναβάλι και οι γιορτές της παλιάς πόλης προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο προσφέροντας μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Οι τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις και τα ποιοτικά προϊόντα της περιοχής όπως ο καπνός και τα γλυκά συμπληρώνουν την τουριστική εμπειρία προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική γεύση της Ξάνθης. Με τις κατάλληλες επενδύσεις σε υποδομές και τη σωστή προώθηση της περιοχής, η Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης μπορεί να αναδειχθεί σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Βορείου Ελλάδος, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Πράγματι, πρόσφατα, κ. Αρχοντής, πραγματοποίησε μια σύσκεψη των φορέων στην περιφέρεια Ξάνθης. Παρουσία της κυρίας Μπρίκα και των όλων των προέδρων και των εκπροσώπων των φορέων προκειμένου να σχεδιαστούν οι τουριστικές διαδρομές, η τουριστική προβολή και όλη η δομή το πώς θα προχωρήσουμε το 2025. Αυτό βέβαια είχε γίνει και πέρυσι, αλλά είχε γίνει εντελώς λάθος, με συνέπεια ο νομός Ξάνθης φέτος να μην βρέπει καρπούς από το τουριστικό πακέτο της περιφέρειάς μας. Μια Ξάνθη η οποία μπορεί να έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο, θα έπρεπε και εμείς να έχουμε ένα μερίδιο με τόσο πλούτο τουριστικό, με ένα αρχαιολογικό μουσείο Αδείρων, με τη λίμνη Βιστονίδα, τον Αγιο Νικόλαο, τον Δέλτα του Νέστου, τη μοναδική περιοχή της Ευρώπης που παρέμεινε η ζούγκλα, να το πω έτσι, το μεγάλο δάσος, το Κοτσάρμαν, το λεγόμενο Κοτσάρμαν, με τα τέμπη του Νέστου, με την παλιά πόλη, με την πολιτισμικότητα, με τα τεμένη, με τα μοναστήρια μας, με τις εκκλησίες μας, με το δασικό πλούτο, με το φυσικό κάλος που υπάρχει στην περιοχή μας, να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε το ελάχιστο οποίο δικαιούμαστε από το τουριστικό πλούτο της περιφέρειάς μας. Είμαστε ούτε σε άλλος ο τελευταίος νομός, δυστυχώς, περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης και ο τελευταίος νομός στην Ελλάδα και στην περιφέρειά μας. Συνεπώς, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Αρχοντή, ο οποίος πήρε αυτή την πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να διαφημίσουμε, να ενισχύσουμε την τουριστική προβολή για την Ξάνθη μας, να σχεδιάσουμε τις τουριστικές διαδρομές, ούτως ώστε για να μπορέσουμε όλο αυτό το πλούτο να τον καρποθούμε και να πάρουμε αυτό το οποίο ανήκει στο νομό μας. Φυσικά και εμείς θέλουμε όλη η περιφέρεια μας να έχει η Ναυαρχίδα που είναι στην περιφέρεια μας, η Θάσος, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, αλλά πρέπει και εμείς και η Βράμα και ιδιαίτερα εμείς και η Ροδόπη να έχουμε ένα κομμάτι από τον πλούτο αυτό. Γιατί δυστυχώς είναι τα μόνα σημεία. Δύο πράγματα μπορούμε να αξιοποιήσουμε, τον τουριστικό πλούτο και τον πρωτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα τα πράγματα δεν είναι καλά όπως σε όλη την Ελλάδα και ο τουριστικός πλούτος ο οποίος υπάρχει στην περιφέρειά μας θα πρέπει να πάρουμε αυτό το οποίο δικαιούμαστε. Ωστόσο κύριε Μωραΐτη, η κίνηση όμως στην Ξάνθη την δεδομένη στιγμή είναι ικανοποιητική ώστε να βλέπουμε ότι υπάρχουν εκεί ανάλογες προδιαγραφές ή θα μείνει η συζήτηση μόνο στο τραπέζι? Οι προδιαγραφές σας είπα ότι υπάρχουν και σε καταλήματα και σε τουριστικό και φυσικό πλούτο. Απλώς δεν έγινε σωστή δουλειά από την προηγούμενη διοίκηση, σωστή προβολή, σωστή όλη αυτή η εικόνα την οποία παρουσιάστηκε, όπου παρουσιάστηκε, συνεπώς παρουσιάστηκε λάθος. Για να μην μπορούμε να πάρουμε αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε, συνεπώς έγινε λάθος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καταδάθηκαν προτάσεις από όλες τις φορείς και θα γίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα κατευθυνθεί στην περιφέρεια για να μπορέσουμε σιγά σιγά για το 2025 να είμαστε πιο οργανωμένοι να πάρουμε ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να πάρει και ο νομός Ξάνθης.